Ο Δήμος Χανίων και φέτο νομίζω ότι καινοτομεί και έχει ξανά για τέταρτη χρονιά μια ευρηματικότητα δείξει στο θέμα που θέλει να προβάλλει για τον τόπο μας. Κύριε Περιφερειάρχα, νομίζω ότι αν είχαμε ένα βραβείο ευρηματικότητας και καινοτομίας να το αποδίδουμε στους δημάρχους, θα πρέπει να το αποδώσουμε φέτος στον Δήμαρχο Χανίων. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα σε όλους τους Δήμους βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα στον Κεντρικό Δήμο, στο Μεγάλο Δήμο του νομού μας, γιατί πραγματικά έχει και τη δυνατότητα και τους μηχανισμούς να αναδείξει τα προϊόντα μας, να αναδείξει τον τόπο μας. Εμείς σαν Περιφέρεια συμμετέχουμε ενεργά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, πέρα από ότι σαν Περιφέρεια συμμετέχουμε σε διεθνές επίπεδο, σε δεκάδες εκθέσεις για την προβολή των κριτικών προϊόντων, των ελληνικών θα έλεγα, αλλά ιδιαίτερα των κριτικών που αφορά την Περιφέρεια Κρήτης, όμως και για τα Χανιά η συμμετοχή μας είναι ενεργή, γιατί στο Δήμο Χανίων, στην ευρύτερη περιοχή, μαζεύονται χιλιάδες κόσμος, ξένων τουριστών και Ελλήνων που έρχονται ντόπιο κριτικών από τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Να πω δύο λόγια μόνο και να μην γρηγορώ εγώ σαν ιδέα. Το έχω πει εδώ και τρία χρόνια, θα το ξαναπαναφέρω απόψε. Ίσως η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, αλλά και όλοι οι Δήμοι του νομού, θα έπρεπε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να οργανώνουμε μια έκθεση που θα αναδεικνύει τα προϊόντα μας, το πλούτο μας, το φυσικό και όχι μόνο, αλλά που θα δίνουμε τη διάσταση και τη διεθνή. Δηλαδή θα μπορούμε να καλούμε και κόσμο απ' έξω που να μπορεί να έρχεται να κλείνει συμφωνίες μεγάλες αφού δει και γευτεί τα προϊόντα μας. Νομίζω ότι μια τέτοια ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί. Εμείς θα συμμετέχουμε, θα είμαστε ενεργοί πάντα σε ό,τι προσπάθειες κάνουν οι Δήμοι, αλλά καλό θα είναι σε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη να το εξετάσουμε και αυτό το θέμα, για να πετύχουμε πολύ περισσότερο για την ανάδειξη του κριτικού πλούτου. Ευχαριστώ, καλή δύναμη και καλό όλους μας να γευτούμε τα προϊόντα μας.